έκανα σημεία ξεκούρασης, ανέδειξα κάποιες παλιές, ρίσεις, σαν δεξαμενές εκεί που έπεφτε το νερό της προχής. Και σας διαβεβαιώ. Ταμπέλες. Ναι, σήμανση απαραίτητη, όχι μόνο σήμανση, αλλά και στο χάρτη και στο GPS και παντού. Δεν θέλω να πω ότι για το μονοπάτι αυτό η εκτίμηση είναι ότι περίπου 3.000 άτομα περνάνε κάθε καλοκαίρι από αυτό το μονοπάτι στα Λουλαντιάνικα. Και πάνε και όλα τα σχολεία εκδρομές. Διότι είναι τέτοια η φύση του και η γεωγραφική του, ας το πούμε, χωροταξική κατανομή, που δεν έχει και επικινδυνότητα για τα παιδιά. Ένα τεράστιο πηγάδι που βρίσκαμε στην περιοχή, που είναι η εκτίμηση, και κάναμε μια παραλλαγή και πήγαμε εκεί, είναι περίπου η εκτίμηση ότι είναι 250 κυβικά πηγάδι νερού, που κάνουμε την απαραίτητη προστασία για να μην πέσει ένα ζώο, ένας άνθρωπος, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν να πετάνουν πετρούλες στα παιδιά και να το βλέπουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι και τα μονοπάτια ως το περιπατικό του Δημού συμβάλλουν και εκτιμώ πολύ στον τόπο. Μια άλλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από το ΚΙΠΑ και που και ο Δήμος θα πρέπει να την φροντίσει, είχαμε την πληροφορία από έγγραφες πηγές ότι από τη χώρα, από το Συντριβάνι μέχρι και τα Δόκανα είχαν χτιστεί επί ακροκρατίας 7 αναψυκτήρια. Δηλαδή ήταν υπόσκαφοι χώροι, θολωτοί, σημεία επιλεγμένα όπου υπήρχε ρίση νερού, υπήρχε ροή νερού μάλλον, είχαν μέσα λαξευμένη γούρνα και γύρω-γύρω πεζούλα, που μπορούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, γιατί πηγαίνανε συνήθως με τα πόδια και με τα ζώα τους, να ξεκουράζονται, να βγάζουν τα παπούτσια τους, να πλένουν τα πόδια τους και συνήθως οι μαρτυρίες λένε ότι και όπου υπήρχαν αυτά υπήρχαν και σικές. Διότι το σίκο είναι πολύ ευεργετικό στον άνθρωπο, τον οδηπόρο, τον κουρασμένο, τον αναζωογονή. Έχουμε βρει προς το παρόν μόνο ένα, το οποίο δεν ξέρω αν το είδατε τελευταία στην Κεντρική και τελικά. Είναι κάτω από την επιφάνεια του δρόμου. Εγώ το είδα. Το είδατε. Απομένει λοιπόν μόνο εκεί, αφού το βρήκαμε και το ανοίξαμε, είναι επισκέψιμο, είναι σε άριστη κατάσταση, απομένει μόνο σε αυτό να αναδειχθεί περισσότερο με μια πληροφοριακή πινακίδα, δήλωση, δεν ξέρω τι, για να μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται. Είναι ένα θαύμα. Αναζητούμε και τα υπόλοιπα 6, τα οποία εκτίμηση είναι ότι δεν είναι εύκολο να τα βρούμε, διότι με τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, κατά καιρούς από το 1953 και μετά που έγινε ο δρόμος, αυτά ή χαλάσανε με τα μηχανικά μέσα ή δεν ξέρω. Το λέω για ίσως προσεχτή και επισημανθεί. Ένα άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και πρέπει να σας το πω. Μίλησα πριν από 10 μέρες με ένα φίλο μου, ο οποίος έμαθε ότι είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Είναι γκλέρος. Και έχει ρίξει στα κύτταρα 500.000 ευρώ για να κάνει ένα σπίτι. Έχει ένα τεράστιο σκάφος, έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για ψάρεμα και μου είπε ότι πληροφορούμε ότι όλοι οι συνδυασμοί στο πρόγραμμά τους για τον τουρισμό θέλουν να κάνουν την επέκταση του αεροδρομίου, θέλουν να κάνουν προβλήτα πρόσθεση κρουαζιεροπλοίων, θέλουν πολλά. Αυτό λέει που θέλω και είμαστε φίλοι, επειδή εγώ λέει δεν μένω και όλο τον χρόνο στα κύτταρα, να μου πεις πότε θα γίνουν αυτά για να πουλήσω το σπίτι μου να φύγω. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εμένα μου κακοφάνηκε. Και του είπα, τι να σου πω τώρα, είσαι ελεύθερος να φύγεις όποτε θέλεις. Και μου λέει, άκου να σου πω, εγώ θα βρω ένα Εγγλέζο, θα τον εφέρω και θα τον πουλήσω και θα βγάλω και 200.000 επιπλέον. Αλλά μπορείς να μου βρεις πολλούς σαν και εμένα που θα έρθουν και θα δώσουν από μισό εκατομμύριο να χτίσουν σπίτι και να δουλέψουν, ένα ολόκληρο τσιρίγο. Εκεί με αποστόμασε, δεν ήξερα τι να του πω. Και δεν ξέρω πραγματικά, έχω ένα ιδιαίτερο προβληματισμό, δεν ξέρω τι να του απαντήσω. Και αν του ξαναδώ σε ένα μήνα που θα ξαναγυρίσει. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Να κάνω μια αυτό που λέει ο Μαθιός τώρα, έχει συμβεί στη Μονεμβασιά.
Εγώ στη Μονεβασιά επιστήμη. Γιατί να πω και κάτι. Μου είπε ότι εγώ επέλεξα τα κύθερα για να ηρεμήσω και να ησυχάσω και μπορώ να φέρω και άλλους 10. Έτσι. Που θα δώσουν να σώσουν αυτοί οι 10. Αλλά 10 σώνονται. Ενοχλήθηκα. Σα είπα ότι είναι 4.000. Άμα θέλουμε ανάπτυξη και να σταθούν, λέει πώ θα σταθούν. Για να κάτσουν 10 ευρώ πρέπει να πάρει πάλι. 10 Μαΐου και δεν έχουμε έναν επισκέπτη. Τώρα εντάξει, είναι μια μονάδα αυτή, ας πούμε. Πρέπει να ακούσουμε τη μονάδα αυτή. Μια μονάδα είναι αυτή, οι 2-5. Εδώ πρέπει να δούμε το σύνολο τι θέλει. Πάντως να ξέρετε, για να κάνουμε μια συζήτηση, να ξέρετε ότι αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίζουν ήδη στη Μονεβασιά, όπου στην παλιά πόλη της Μονεβασιάς, στην κάτω πόλη, τη δεκαετία του 60 και του 70, έγιναν μαζικές αγορές από Γερμανούς. Αυτή τη στιγμή, ήδη εδώ και 6 χρόνια περίπου, 6-7 χρόνια, οι Γερμανοί τα πουλάνε όλα και φεύγουν. Γιατί όταν πήγαν αυτοί μέσα στη Μονεβασιά δεν είχε μπαράκια, δεν είχε καφετέριες, δεν είχε τουριστικά καταστήματα. Η Μονεβασιά είναι ένας προορισμός και χειμερινός και καλοκαιρινός και έχουν αρχίσει να φεύγουν οι Γερμανοί και να αγοράζουν στη μέσα στην Εξωμάνη, πύργους κτλ. Βέβαια αυτό δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον τουρισμό της Μονεβασίας, απλά έχει γίνει μια μετακίνηση της δεξαμενής και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε την ησυχία τους πήγανε από εκεί και πήγανε αλλού και την βρήκανε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν μερικούς μήνες ένας Ιταλός αγόρασε ένα σπίτι στα Αντικήθυρα. Αυτός λοιπόν εκεί που το αγόρασε το σπίτι στα Αντικήθυρα είναι αυτός και η Κατσίκης, δεν υπάρχει κανένας. Βλέπει την Κρήτη, τίποτα άλλο. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος ήθελε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά επιμένω πάλι και εδώ καταλήγω ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει ο Δήμος να τα αντιμετωπίσει σε συνεργασία. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν έχει τα χρόνια που πέρασαν. Αυτό σαν παρέμβαση. Να πω κάτι ακόμα στο Μαθιό για τα μονοπάτια. Ένα ωραίο μονοπάτι που πρέπει να το βάλετε στόχο με τη βοήθεια του Δήμου να γίνει είναι από το Διακόπτη στην Αγία Πελαγία. Περπατιέται σε πολλά σημεία και τώρα ακόμα είναι μεγάλο, αλλά είναι το ωραιότερο μονοπάτι για να σκέψεις να περπατάς μέσα στη θάλασσα και να βλέπεις και το φαράκι μετά το... Και τα καράβια να περνουν και όλα. Να πω βέβαια ότι οποιοσδήποτε δαπάνες που έχουν απαιτηθεί μέχρι σήμερα για τα μονοπάτια είναι είτε από δωρεές, είτε από, ναι, κυρίως από δωρεές, από Αυστραλία, Τράπεζα Ελλάδος μέσω του Προβόπουλου έχει δώσει χρήματα. Προχτές μας έδωσε ένας Αυστριακός 400 ευρώ και βελτιώσαμε το μονοπάτι από τα Κλαράδικα, το Πούρκο που λέμε, και κατεβαίνει στη γέφυρα του Στραποδιού, στην Κακή Μέλισσα. Μας ερώτησε ποιο εκτιμάτε τι είναι το κόστος, εμείς πήγαμε και δώσαμε, το είπαμε 400 ευρώ, το αποδώσαμε λογαριασμό κλπ. Καταλήγω να πω ότι όλα αυτά τα μονοπάτια είναι με ιδιωτική και πρωτοβουλία συμβολή και ανύπαρκτος ο Δήμος. Ιδιωτών. Αυτό λέω εγώ, δεν λέω για τον ανύπαρκτο Δήμο, λέω για τη συμβολή των ιδιωτών. Γιατί έχει βάλει ο Δήμος ποτέ χρήματα για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα. Λοιπόν, για όσους δεν με ξέρετε, την Έλληνα Μαγείρου, έχω έρθει εδώ στα Κύθρα από το 2000 και ασχολούμαι στο νησί με εκτός από τη γεωπολιτική και τα αγροτικά και με τον εναλλακτικό τουρισμό. Διαθέτω στο Μυλοπόταμο ένα παραδοσιακό ξενώνα, Πορφυρούσα. Μέσα από αυτή την ενασχόληση με τον τουρισμό, τα τελευταία 15 χρόνια, διαπίστωσα ότι ο τουρισμός έχει μια, ο σύγχρονος τουρισμός, θα πρέπει να έχει μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που είχε παλιά ο τουρίστας. Ο άνθρωπος που έρχεται σε έναν τόπο να τον επισκεφτεί, θέλει να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του. Τα μάτια του, τα αυτιά του, τη μύτη του και τη γεύση του. Την όρασή του μπορεί να την ικανοποιήσει εδώ στα Κύθυρα με το υπέροχο τοπίο που έχουμε. Τις παραλίες, τα λαγκάδια, τα μονοπάτια, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα κάστρα. Την όσπρηση μπορεί να την ικανοποιήσει με τα καταπληκτικά αγριολούλουδα που έχει ο τόπος.
Κάτι το οποίο δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε αναδείξει. Πριν από ένα μήνα είχαν έρθει κάποιοι Ολλανδοί, περάσαν από το Μυλοπόταμο και μου δείξαν ένα βιβλίο στα γαλλικά γραμμένο. Αναφερόταν στις άγριες ορχιδέες της Ελλάδας και ήταν από τις 150 σελίδες οι 90 για τις άγριες ορχιδέες των κυθύρων. Αναφέρονταν εκεί και πληροφοριακά και με φωτογραφίες πάνω από 150 είδη άγριας ορχιδέας στα κύθυρα, μόνο στα κύθυρα. Σήμερα το πρωί ήρθαν δύο φίλες μου να πιούμε καφέ στην Παλιόπολη όπου μένω και μέχρι να ξυπνήσω, γιατί χτες στον αυλέμα να μας είχε πάει τρεις, βγήκαν να κάνουν μια βόλτα έξω στο χωράφι. Στο χωράφι λοιπόν εκεί, δεν το έχω οργώσει καθόλου, έχει άγρια χλωρίδα. Γυρίσανε λοιπόν πίσω και μου λένε, Έλληνα, το ξέρεις ότι έχεις εδώ άγρια ρίγανη που μοσκοβολάει? Έχεις άγρια λεβάντα που κι αυτή μοσκοβολάει? Δεν, όχι μόνο θυμάρι. Τις πήγα μια βόλτα στο χωράφι και είδανε φασκόμηλο, το φασκόμηλο το ιδιαίτερο των κυθύρων. Είναι η όσμηση, έτσι, που ικανοποιεί κάποιον που δεν θα την ικανοποιήσει αλλού. Είναι τομείς που δεν τους έχουμε αναδείξει. Η ακοή, πηγαίνουμε στα νερά, στο Μυροπόταμο, στη Ρεμαθιά, στον Καραβά. Ακούμε αυτούς τους υπέροχους ήχους των νωρίς στην άνοιξη που περνάνε τα αποδημητικά πουλιά. Ακούμε υπέροχα κελαϊδίσματα. Και τη γεύση το τελευταίο με τα αγροτικά προϊόντα εδώ του νησιού που είναι ιδιαίτερα. Το λάδι μας έχει πάρει τόσα βραβεία και στο εξωτερικό, γιατί έχει καταπληκτική γεύση. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε και στα ξενοδοχεία μας, όπως και κάνουμε, και στις ταβέρνες μας. Το κρασί μας, το οποίο είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως πάρα πολύ καλό. Σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ιόνιο συνέδριο στην Κέρκυρα, ένας συντοπίτης μας, Συρικώτης, ανέφερε ότι από τα στοιχεία που βρήκε στο αρχείο της χώρας, ότι από το 1824 στο 1832 στα κύθυρα καλλιεργούνταν 8.500 στρέμματα αμπέλια και παράγονταν και εξάγονταν πάνω από 1.500 τόνοι κρασί στη Βενετία, με ένα πλοίο που υπήρχε μία φορά το μήνα και έκανε τη διαδρομή από Βενετία, Κύθυρα, Σμύρνη. Και μία φορά την εβδομάδα πήγαινε το πλοίο στον Πειραιά. Αυτό σας λέω τώρα για πριν από 150 χρόνια. Το μέλι που το ξέρουμε, οι μπαμπακίες που κάνουν υπέροχα λαχανικά με πάρα πολύ ωραία γεύση, γιατί πραγματικά τα άνυδρα λαχανικά είναι πολύ πιο γευστικά. Η νέα αντίληψη λοιπόν του τουρισμού είναι όλο αυτό, η προβολή όλων αυτών των ικανοποιήσεων, των αισθήσεων των τουριστών. Αυτό λοιπόν εμείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό θα πρέπει να το δούμε. Και εδώ θέλουμε την βοήθεια του Δήμου να μας βοηθήσει για την προβολή όλων αυτών των παραγόντων. Πιστεύω λοιπόν ότι και με τη βοήθεια της Νέας Δημοτικής Αρχής και ο τουρισμός θα πάει καλά, αλλά και το νησί θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί πιο ισόποσα, ισοβαρό. Ισομερό. Να πω κάτι εδώ. Ότι προς Θεού δεν θέλω να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι εμείς πρεσβεύουμε μόνο τις εναλλακτικές δράσεις. Αλλά επειδή οι εναλλακτικές δράσεις δεν έχουν αναπτυχθεί καθόλου στα κύπελλα, είναι πραγματικότητα αυτό. Θέλουμε να αναπτύξουμε τον εναλλακτικό τουρισμό παράλληλα με τον τουρισμό ο οποίος είναι γνωστός σε όλους μας, από τον οποίο ζει το Συρίγκο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν έχω σκοπό μέσα στο καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται, από όποια θέση και αν είμαι, είτε είμαι δήμαρχος, είτε εκλεγμένος, είτε αρχηγός της αντιπολίτευσης, είτε τίποτα, να επισκεφθώ με δική μου δαπάνη 10 νησιά της Ελλάδος αντίστοιχα με τα κύθυρα. Του μεγέθους, των δυνατοτήτων και του πληθυσμού. Έλεγα προχτές το βράδυ στα Βράτσια ότι στη Σύπνο, που έχει 2.000 κατοίκους, στην οποία έχω πάει πολλές φορές, 2.000 κατοίκους, και είναι ένα ξερό νησί, ξερό. Δηλαδή βλέπεις βράχο, άσπρο και μπλε παράθυρο. Δεν υπάρχει κάπου να σταθείς να μην σου πάει ο ήλιος στην καράφλα.
Λοιπόν, στη Σύφνο που έχει 2.000 κατοίκους και είναι 64 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν κάνει το σφαγή. Εκεί λοιπόν, στην Αλόνισο, το 1 τρίτον και το 1 τέταρτο του μεγέθους των Κυθύρων. Πρέπει λοιπόν να πάμε να δούμε τη Σύφνο, να δούμε τη Φολέγανδρο, η οποία έχει αναχθεί σε ένα μείζωνα τουριστικό προορισμό για όλη την Ευρώπη και σιγά το νησί, τι έχει να επιδείξει η Φολέγανδρο μπροστά στα κύτταρα. Έχει μια παραδοσιακή χώρα. Τίποτα άλλο δεν έχει. Και πέντε καράβια που την επισκέπτεται. Έχει βέβαια. Ναι, αλλά γιατί έχει πέντε καράβια, Τάσο? Είναι στο σύνδρομο. Όχι, για άλλο, λόγο. Γιατί στη Φολέγανδρο, για παράδειγμα, έχουν φτιάξει ένα φεστιβάλ το οποίο λέγεται Γιορτές Φολεγάνδρου και είναι, μοιράζεται στα τρία νησιά, Σύφνο, Σύκηνο και Φολέγανδρο, το οποίο δουλεύει από το 2003. Ο Παναγιώτης πρέπει να τα ξέρει αυτά. Οι Γιορτές Φολεγάνδρου είναι πασίγνωστες. Έτσι. Δουλεύει από το 2003 και φέρνει επισκέπτες από όλη την Ευρώπη. Και έχει αναρθεί η Φολέγανδρος σε ένα top τουριστικό προορισμό για όλη την Ελλάδα, ακριβοπληρωμένο, ποιοτικό, 120 ευρώ, 130 έψαχνα και δεν έβρισκα τον Ιούλιο να πάω στην Φολέγανδρο με 130 ευρώ την βραδιά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Να πάμε σε 10 νησιά, να συνεργαστούμε με τις εκεί δημοτικές αρχές και με τις εκεί τουριστικές επιτροπές και να δούμε, επειδή είπε η Έλενα για τις εναλλακτικές μορφές και για τα παραδοσιακά προϊόντα, στην Άξο. Όπου και να πας, θα βρεις τη γραφιέρα της Άξο. Όπου και να πας, θα βρεις το ρακόμελο της Αμοργού, το Αμόργιο, το οποίο το ίδιο πράγμα με μας είναι, αυτό το λένε αλλιώς. Όπου και να πας, θα βρεις την Τζεντούρα από την Πάτρα. Όπου και να πας, θα βρεις το χιώτικο, το γλυκό του Κουταλιού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι τα τυποποίησαν και πώς τα προείδευαν. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει κεντρική πολιτική, ούτως ώστε το παξιμάτι των Κυθύρων να φύγει και να πάει παντού. Πάει με ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή το πάει με το Στέλιο Φούρνας. Εάν όλα αυτά τα προϊόντα μπουν σε ένα κοινό κουτί, αν θέλετε, με ένα label, μια ταμπέλα από το Δήμο, αυτό το κάνουμε στην Κρήτη. Η περιφέρεια Κρήτης έχει δώσει πιστοποίηση στα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης που λέγεται Cretan Authentic. Και όταν αυτό φύγει στο εξωτερικό, είναι πολύ ακριβοπληρωμένο. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και για τα κύθυρα. Αυτά τα προϊόντα τα οποία παράγουμε, είτε πρωτογενή, είτε μετά από επεξεργασία και καταλήγουν ως δευτερογενή. Και άλλα που μπορούμε να παράγουμε και δεν το έχουμε κάνει, να πιστοποιηθούν από το Δήμο Κυθύρων ως αυθεντικά κυθυραϊκά προϊόντα, ούτως ώστε να αποκτήσουν το μερίδιο στην αγορά το οποίο τους ανήκει. Εγώ, ας πούμε, έχω απέναντι στο κάμπινγκ της Ελαφωνήσου, αυτός που έχει το κάμπινγκ, είναι πάρα πολύ φίλος μου, ο Τάσος Τζουμάνης. Εσύ, Τάσο, μπορεί να το ξέρεις. Λοιπόν, μου έχει πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ στο εστιατόριο του κάμπινγκ της Ελαφωνήσου, στο οποίο βέβαια έχει 1.000 διανυκτερεύσεις τη βραδιά, μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο και η Ελαφώνησο γενικότερα, θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν στο εστιατόριο του κάμπινγκ της Ελαφωνήσου να έχω τσιριγότικο τυρί. Η Ελαφώνησος δεν παράγει τυρί. Σκεφτείτε όμως, εάν εκεί μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι το τυρί το οποίο θα φάνε είναι από τα κύθυρα, τα οποία κύθυρα είναι απέναντι, θα έρθουν να δούνε μερικοί από αυτούς. Και το έλεγα ένα βράδυ στην Αγία Πελαγία, δεν θυμάμαι πότε, ότι είναι ένας διάδρομος επίσκεψης αυτό το τρίγωνο Ελαφώνησος, Νεάπολη και βόρειο μέρος των κυθύρων, το οποίο δεν το έχουμε καταληφθεί. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο να μην μπορούμε να δρομολογήσουμε ένα τουριστικό σκάφος από την Νεάπολη ή από την Ελαφώνησο σε καθημερινή βάση το καλοκαίρι, το οποίο θα φέρνει 100 άτομα την ημέρα στην Αγία Πελαγία. Και οι οποίοι από εδώ θα πάνε να κάνουν αυτή τη γύρα στο βόρειο μέρος του νησιού, θα πάνε πλατιά, θα πάνε καραβά, θα δουν πέντε πράγματα και θα φύγουν. Δεν έχω απέτηση αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από εδώ να πάνε στο Καψάρι. Εκεί τους χάσαμε. Αυτοί θα έρθουν για 5 ώρες. Αυτό λοιπόν είναι μια δεξαμενή που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Και θέλουμε να το κάνουμε. Όλα όσα έχετε πει μέχρι στιγμής, ωραία τα ακούω. Άκουσα για εναλλακτικό τουρισμό, άκουσα τα πάντα. Πώς θα έρθει αυτός ο κόσμος στα Κύθυρα? Όταν για να έρθει ο τουρίστας στα Κύθυρα θέλει αεροδιάδρομο και αεροδιάδρομος δεν υπάρχει.
Το βασικό σημείο λοιπόν για να αναπτυχθούν σωστά οι τουριστικές επιχειρήσεις, αν θέλουμε να αναπτυχθούν, γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος, αν θέλουν λοιπόν να αναπτυχθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχει αεροδιάδρομος. Γι' αυτό δεν άκουσα τίποτα. Που είναι το πιο βασικό. Χωρίς αεροδιάδρομο, τουρίστα στα Κίδρα δεν έρχεται. Με τα μικρά αεροπλάνα έχουμε δύο πτήσεις τσάρτερ, μία από Ολλανδούς, μία Δανούς. Εάν λοιπόν δεν εκμεταλλευτούμε το θέμα του αεροδρομίου και δεν κάνουμε σωστές κινήσεις ώστε να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα που λέγεται αεροδιάδρομος, δεν νομίζω ότι πρόκειται να λύσουμε το τουριστικό πρόβλημα των Κιδήρων. Όσο καλή όσφρηση και αν έχουμε, όσο καλά προϊόντα και αν έχουμε, ό,τι και αν βλέπει καλό το μάτι μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εκεί είναι το βασικό κομμάτι του τουρισμού. Αυτό ήθελα να το πω στο τέλος. Μπροστά σας οι περισσότεροι έχετε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα κεφάλι, λέει τουριστική πολιτική. Στην ουσία όλο αυτό το βιβλίο, όλο αυτό το βιβλίο είναι για τον τουρισμό. Δηλαδή, εάν εμείς καταφέρουμε και υπογειοποιήσουμε τα δίκτυα στους παραδοσιακούς οικισμούς, τον τουρισμό δεν αφορά. Εάν εμείς καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες για το διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, και βελτιστοποιήσουμε τη συγκοινωνία, ο τουρισμός δεν ωφελείται. Βεβαίως. Δηλαδή, όλες, αυτό δεν θυμάμαι από ποιον υπόθηκε πριν, όλες οι δράσεις ενός νησιωτικού δήμου αφορούν άμεσα ή έμεσα τον τουρισμό. Διότι αν εμείς αύριο το πρωί ξανακοπεί το καράβι, το Σεπτέμβριο, και καθόμαστε ο ένας να κοιτάμε τον άλλον, όπως έκανε ο Δήμαρχος πριν μερικούς μήνες, εκτός από εμάς τους ίδιους που δεν θα μπορούμε να έρθουμε στα Κίδηρα, δεν θα μπορεί να έρθει ο τουρίστας. Και θα πάει στη Βολέγανδρο. Γιατί ξέρει ότι στη Βολέγανδρο για να πάει κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, 7 και 25 το πρωί, μπροστά στο λιμάνι που πηγαίνει στο συγκεντρωτικό σταθμό, θα φύγει το μπροστά. Και θα πάει στη Βολέγανδρο. Είναι γνωστά αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ πέρα να έχει φτάσει κουφή εβδομάδα και να μην ξέρουμε τη Μεγάλη Δευτέρα τι δρομολόγιο έχει για το Τσιρίκο. Δεν ξέρουμε για 1η Ιουνίου τι δρομολόγιο θα έχουμε. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν ευρύτερης, είναι αυτά που χαρακτηρίζω εγώ παγκυθυραϊκής σημασίας. Άμα θα διαβάσετε μέσα, δηλαδή το αεροδρόμιο. Βέβαια οι μελέτες εκπονούνται, έχουν ξεκινήσει να εκπονούνται οι μελέτες. Αλλά να ξέρετε βέβαια ότι αυτές οι διαδικασίες είναι και χρονοβόρες. Δηλαδή τώρα για την επέκταση ενός διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης σε αεροδρόμιο. Δεν είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει βέβαια ο νέος δήμαρχος. Αυτό. Πρέπει ο νέος δήμαρχος να υπάρχει και κεφάλι του. Συνέχεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που δεν είναι μέχρι στιγμή. Ο διάδρομος λοιπόν. Η βελτίωση της συγκοινωνίας της ακτοπλοϊκής. Η δημιουργία, αν μπορεί να γίνει, ημερήσιων επισκέψεων, day trips, από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει και επίσης δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Η υπογειοποίηση των υπέργειων δικτύων στους παραδοσιακούς οικισμούς. Ο τουρίστας που θα έρθει, αν έρθει με το κουρασγερόπλιο στο Καψάρι και θα πάει στη χώρα, θα πρέπει αυτός ο τουρίστας που θα δει τη χώρα, γυρίζοντας την Αγγλία ή τη Δανία ή την Ολλανδία ή την Ουαγκατούκου στην Αφρική, να πει στους φίλους του: πήγα εκεί και ήταν όμορφα. Και ήταν πλακωστρωμένα και δεν είχε αυτοκίνητα μέσα και δεν τρέχανε με τα μηχανάκια στο μεσιακό στενό. Και δεν ήταν το συνεστραμμένο καλώδιο της ΔΕΗ από πάνω. Όταν πήγα να βγάλω φωτογραφία τη γυναίκα μου, έβγαλα τη γυναίκα μου και ένα ματσούκι πάνω από το κεφάλι της μαύρο να εξώχει. Αυτά δεν έχουν μπει ποτέ σε διαδικασία συζήτησης. Εγώ έμαθα χτες ότι στην Αμοργό έχω πάει βέβαια πολλές φορές, στην Αμοργό πραγματικά υπογειοποιήσανε τα δίκτυα με πρόγραμμα που δεν συνέβαλε ο Δήμος της Αμοργού οικονομικά ούτε κατά ένα ευρώ. Είναι μια δαπάνη μεγάλη έτσι, η υπογειοποίηση των δικτύων. Γιατί έχει και τι παράλληλε δράσει. Είναι μετά η επιδιόρθωση των. Τα χαρτάκια. Που εκεί πρέπει να γίνει αρχιτεκτονική αναμόρφωση, πλακώσπωση κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλες οι δράσεις και κυρίως αυτές ενός νησιωτικού δήμου αφορούν και έχουν αντίκτυπο άμεσα ή έμεσα, κατά τη γνώμη μου άμεσα, παντού, στον τουρισμό. Κεντρικός δρόμος. Θα φέρουμε 3.000 τουρίστες, ας πούμε, στο Καψάλι. Θα κατεβούν με τις λάτσες. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν σε πούλμαν. Φαντάζεστε 20 πούλμαν Αύγουστο μήνα να τους πάνε, ας πούμε, πού να τους πάνε. Στα Μυρτήρια. Στα Μυρτήρια. Μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει στο κεντρικό δρόμο, ο οποίος έχει την ίδια χάραξη από την περίοδο της Αγγλοκρατίας.
Και είναι διαχάραξη. Ο κεντρικός δρόμος των κεφύρων και τα γεφύρια. Γιατί περνάμε ακόμα πάνω από τα αγγλικά γεφύρια? Γιατί η χάραξη είναι τον Άγγλο. Έχετε δίκιο λοιπόν. Αυτό είναι προτεραιότητα. Δηλαδή ο διάδρομος. Η κρουαζιέρα που θα το συζητήσουμε, γιατί.